Έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Κουρκουρίκη που συμπληρώνει σήμερα 30 πρωταθλήματα. Συγχαρητήρια καταρχήν. Πες μου τι γίνεται με σένα, 30 πρωταθλήματα και παρόλα αυτά και εσύ και το πλήρωμά σου βγήκατε πάλι δεύτερη. Δεν σταματάς πουθενά? Δεν υπάρχει λόγος να σταματήσεις τη στιγμή που αισθάνεσαι δραστηριός, ενεργητικός, εύρωστος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αφού αντιμετωπίζεις τα προβλήματα της δουλειάς, της οικογένειας, εντός αγωγικών προβλήματα, έτσι, χωρίς δουλειά θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Χωρίς οικογένεια δεν υπάρχει υπόσταση να ζήσεις, έτσι νομίζω. Νομίζω ότι είναι το συνέστημα που ζει κάποιος που ασκείται σε οποιοδήποτε άθλημα, είναι αυτό που αποζητάς. Τώρα αν η κατάταξη είναι πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τελευταία, δεν έχει διαφορά. Ζητάμε τις ενδορφίνες. Αυτό είναι, είμαστε ενδορφομανείς. Από εκεί ξεκινάει όλο. Το μυστικό δηλαδή της επιτυχίας, γιατί είδαμε και τη σύζυγό σου να έρχεται κατευθείαν να σε αγκαλιάζει και να σε φιλάει. Είναι το ότι μπορείς και τα συνδυάζεις και τα δύο ιδανικά? Ο συνδυασμός είναι ένα περίεργο πράγμα, το οποίο εξαρτάται πάρα πολύ από αυτά σου παρέχει και η οικογένεια. Πραγματικά η σύζυγός μου με στηρίζει σε αυτό που κάνω. Με γεμίζουν ότι και τα παιδιά μου βλέπουν ακόμα να γυμνάζομαι. Με γεμίζει πάρα πολύ αυτό. Και κακά τα ψέματα, η οικογένεια δεν στηρίξει, δεν μπορείς να συνεχίζεις. Είναι θέμα σημαντικό αυτό που γίνεται. Όλο το να προπονηθείς από το πρωί, το απόγευμα, το μεσημέρι, οποιαδήποτε ώρα. Να σε ευχηθούμε άλλα 30. Είμαι φανερά συγκινημένος σήμερα. Τόσο πολύ που δεν ξέρω. Όχι άλλα 30, αλλά μακάρι να είμαι γερός και να μπορώ να είμαι εδώ. Αυτό θα με στεναχωρήσει πάρα πολύ. Να λείψω από εδώ. Ξέρω. Ίσως η ηλικία σου βάζει κάποια όρια. Δεν ζητάω να τα ξεπεράσω. Απλώς λέω λίγο ακόμα εδώ. Αυτό. Εμείς το ευχόμαστε ολόψυχα. Να είσαι καλά.